Πάμε τώρα στο θέμα των καυσίμων. Δελτίο τιμών. Βαλεντίνα Καραγεωργίου. Για σήμερα Δευτέρα. 30. Έχει επιφορτιστεί το έργο εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Γεια σου, Βαλεντίνα. Καλημέρα. Καλημέρα, Βαλεντίνα. Πάμε στο τιμολόγιο. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Μπορείτε να δείτε πως εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο Κολωνάκι. Η τιμή της βενζίνης είναι στα 2 ευρώ και 34 λεπτά, ενώ η τιμή του πετρελαίου κίνησης φτάνει περίπου το 1 ευρώ και 90 λεπτά. Βλέπουμε πως καρφαλώνει σχεδόν στα 2 ευρώ και το πετρέλαιο, παραμένουν αυξημένη ανωδική τροχιά. Οι τιμές, μάλιστα σύμφωνα με τους πρατηριούχους, αναμένουν μέσα στις επόμενες 3 ημέρες μία μικρή αύξηση και πάλι της τάξης των 2-3 λεπτών. Να σας πω πως το συγκεκριμένο βενζινάδικο είναι πολύ λίγοι εκείνοι που ήρθαν να βάλουν βενζίνη από τη στιγμή που βρισκόμαστε εμείς εδώ. Είναι πολύ λίγοι που έρχονται να προμηθευτούν καύσιμα. Ο κάθε καταναλωτής ψάχνει την φθηνότερη λύση και βλέπουμε και τις μεγάλες αποκλήσεις. Βλέπουμε πως συνεχίζει να υπάρχει 2 ευρώ και 42 λεπτά στο κέντρο της Αθήνας βενζίνη. Βλέπουμε 2 ευρώ και 35 λεπτά εδώ στο Κολωνάκι. Βλέπουμε όμως και 2 ευρώ και 13 λεπτά. Βλέπουμε 2 ευρώ και 10 λεπτά σε άλλα μέρη της πόλης και αυτό εγείρει ερωτήματα τόσο στους καταναλωτές, όσο και στους πρατηριούχους, καθώς προσπαθούν να βρουν για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Οι καταναλωτές είναι ανήσυχοι και για την πορεία των καυσίμων, καθώς μου λένε ότι δεν βλέπουν να επιστρέφουμε στις προηγούμενες εποχές που μπορούσαν να πηγαίνουν και μία και δύο φορές στο βενζινάδικο. Τώρα αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί νυχτός, όπως μου είπαν. Και δυστυχώς, Βαλεντίνα, είναι χρήματα που λείπουν από το διαθέσιμο εισόδημα αυτά καθημερινά. Ευχαριστούμε πολύ. Σε καλημερίζουμε. Και ρεζερβουάρ, να σας πω πως είναι επίσης κάτι το οποίο έχουν ξεχάσει τόσο οι πρατηριούχοι όσο και ο κόσμος είναι... που πηγαίνει. Να βάλει, βάζουν το πολύ 20 ευρώ. Είσαι πλούσιος, άμα πες. Σε κοιτάνε, σου λένε πρώτα τα λεφτά, να δώσεις μας πρώτα τα λεφτά και μετά να το γεμίσω. Γεια σου, Βαλεντίνα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.